αληθινός φίλος είναι αυτός που εμφανίζεται σε στιγμές ανάγκης. Ένα δάγκωμα από ένα λιοντάρι είναι καλύτερο από το βλέμμα του φθόνου. Επιλέξτε τους γείτονές σας πριν επιλέξετε το σπίτι σας. Μαζευτείτε σαν αδέρφια, αλλά δουλέψτε μαζί σαν ξένοι. Ο ζηλιάρης άνθρωπος είναι ο πιο δυστυχισμένος. Οι άνεμοι δεν φυσούν όπως θέλουν τα σκάφη. Μπορείς να χτίσεις όσα σπίτια θέλεις, αλλά στο τέλος θα τα αφήσεις όλα και θα πας στον τάφο σου μόνος σου. Όσο πιο έξυπνος είσαι, τόσο λιγότερο μιλάς. Το να γελάς χωρίς λόγο είναι αγενές. Ρωτήστε τους έμπειρους παρά τους μαθητευόμενους. Το φάρμακο για την άγνοια είναι να κάνεις ερωτήσεις. Οι καλύτεροι άνθρωποι είναι αυτοί που είναι πιο χρήσιμοι στους άλλους. Μια μόνο καλή πράξη είναι καλύτερη από 1000 προθέσεις. Η ευχή δεν κάνει πλούσιο έναν φτωχό. Βρείτε τα με τους γείτονές σας ή απομακρυνθείτε. Αυτός που έχει υγεία να ελπίζει και αυτός που έχει ελπίδα, έχει τα πάντα. Αν έχετε πολλά, δώστε τα πλούτη σας. Αν έχετε λίγα, δώστε την καρδιά σας. Είναι καλύτερα να διορθώσεις αυτό που έχεις, παρά να περιμένεις να αποκτήσεις αυτό που δεν έχεις. Ένας άνθρωπος με 2 μυαλά είναι ψεύτης και ένας άνθρωπος με 3 μυαλά είναι υποκριτής. Μεγάλος άνθρωπος είναι αυτός που υπηρετεί την ανθρωπότητα. Ο πιο σοφός είναι αυτός που μπορεί να συγχωρήσει. Όποιος δεν έχει ντροπή, δεν έχει τιμή. Οτιδήποτε απαγορεύεται είναι επιθυμητό. Όλοι είναι επικριτικοί για τα ελαττώματα των άλλων, αλλά τυφλοί στα δικά τους. Καλύτερα να είσαι μόνος, παρά με κακή παρέα. Δώστε προσοχή στα όνειρά σας, γιατί είναι σημάδια από το Θεό. Αυτός που παίζει με τη γάτα, θα βρει τα νύχια της. Αναζητήστε τη γνώση, από την κούνια μέχρι τον τάφο. Η αίσθηση του χιούμορ είναι ο πόλος που προσθέτει ισορροπία στα βήματά μας, καθώς περπατάμε στο τεντωμένο σκηνή της ζωής. Ο Θεός να ευλογεί τους επισκέπτες που δεν μένουν πολλοί. Όποιος δουλεύει πετυχαίνει και όποιος παίρνει θερίζει. Το μελάνι του λογίου είναι πιο ιερό από το αίμα του μάρτυρα. Αυτός που επιθυμεί την επιτυχία πρέπει να κάθεται ξύπνιος για πολλές νύχτες. Η γυναίκα που κάνει σεξ ασταμάτητα έχει 2 ενδείξεις, δεν λέει πολλά σε κανέναν και προσπαθεί να μην τραβάει την προσοχή. Αν θέλετε να μαζέψετε μέλι, μην αναποδογυρίζετε την κυψέλη.